Και έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο του Open τον άνθρωπο των ημερών. Από τώρα και τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Κυριακή θα είναι το πρόσωπο με το οποίο θα διοργανώσει εκλογές. Μιλάμε για τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, καλώς ήρθατε στο Open. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δύο τεχνικά ερωτήματα πριν πούμε στα πολιτικά. Πρώτον, είναι όλα έτοιμα από άποψη διαδικασίας. Και δεύτερον, πείτε μου αν θα ξενυχτήσουμε οι πολίτες, δηλαδή εμείς θα ξενυχτήσουμε λόγω επαγγέλματος την Κυριακή το βράδυ, ή θα έχουμε νωρίτερα μια εικόνα για τα καθαρά θέματα, ποιος είναι πρώτος και με πόση διαφορά. Καταρχάς θα σας πω ότι οι εκλογές προφανώς δεν διοργανώνται από ένα πρόσωπο. Πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα ευρύτατο σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από υπηρεσίες, στελέχη του Δημοσίου, σε πολλά υπουργεία, στις δικαστικές αρχές, στον Άριο Πάγο. Γίνεται λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ενεργοποίηση όλου αυτού του συστήματος. Νομίζω ότι πλέον και μετά τη δουλειά που έχει προηγηθεί, που σας υπενθυμίζω ότι είναι μια δουλειά η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες, γιατί μπροστά μας έχουμε τις πιο δύσκολες εκλογές που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας, και δεν είναι υπερβολή αυτό το οποίο λέω. Πρώτη φορά στείνονται 4 κάλπες ταυτόχρονα. Αυτή η δουλειά λοιπόν εδώ και μήνες είναι πλέον στα τελικά της στάδια. Από το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και από τον Άριο Πάγο αυτές τις ημέρες. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και σε πάρα πολύ καλή συνεργασία, πρέπει να πω, και με τις δικαστικές αρχές. Είναι όλα έτοιμα τεχνικά. Θα έχουμε λοιπόν τα τεχνικά ζητήματα έτοιμα. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το ερώτημα το οποίο θέσατε, αντιλαμβάνομαι και είναι και ένα δημοσιογραφικό ερώτημα το οποίο τίθεται πολύ αυτές τις μέρες. Υπάρχει αυτή η αγωνία. Εμείς ανακοινώσαμε και προχθές ότι υπάρχουν και μια σειρά τεχνολογικές καινοτομίες, οι οποίες εισάγουμε για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές. Περνάμε σε μια νέα, αν θέλετε, πιο ψηφιοποιημένη φάση των εκλογών σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Άρα και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα μέσα από τα νέα συστήματα λίγο πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Άρα υπολογίζεται μέχρι τις 10 το βράδυ, ας πούμε. Μέχρι τις 10 το βράδυ, αν και επιτρέψτε μου να πω, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον, το αν θα είναι 9.30 ή 10 το βράδυ. Χοντρικά λέμε. Ξέρετε, και η γοητεία των εκλογών είναι και λίγο αυτό το suspense που έχουμε μέχρι να έρθουν τα αποτελέσματα. Πάντως, πράγματι, έχει γίνει μια δουλειά η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με την ταχύτητα. Η τεχνολογική δουλειά έχει να κάνει και με την αξιοπιστία του αποτελέσματος, το οποίο θα ανακοινωθεί. Να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αυτό το οποίο δίνουμε είναι αξιόπιστο, έχει μια ακρίβεια και δεν δημιουργούνται ζητήματα. Ωραία. Και συγχύσεις στον κόσμο. Κάτι που λέτε είναι όλα έτοιμα. Εάν την ημέρα των εκλογών δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη και έχουμε... Τώρα σας λέω, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, αλλά επειδή ζούμε σε περίεργες εποχές, αν έχουμε μια έτσι καταδρομική επίθεση σε ένα εκλογικό κέντρο, το έχετε αντιμετωπίσει αυτό το ενδεχόμενο? Εντάξει, γι' αυτό είπα και πριν ότι ενεργοποιείται ένας ολόκληρος μηχανισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει μόνο τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έτσι, και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κατά τόπους όλες. Έχετε δηλαδή και ένα σχέδιο για ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Προφανώς υπάρχει σχέδιο. Μάλιστα. Για να αντιμετωπιστούν όλα τα ενδεχόμενα. Σας ρωτάει αυτό ο Ιρδάνης, γιατί και χθες είχαμε επιθέσεις σε δύο πολιτικές εκδηλώσεις, κύριε Χαρίτση. Της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει να κάνει Νέα Δημοκρατία, έχει να κάνει δύο πολιτικές εκδηλώσεις. Στο ένα στην Αθήνα και το άλλο στη Σαλονίκη. Στο ένα ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς μέσα, στο άλλο ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Καραμαλής μέσα. Θα ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό και αν αυτό το πράγμα πια έχει ξεφύγει από έναν έλεγχο. Είχαμε επίθεση στου Αμερικανού πρεσβευτή το σπίτι προχθές. Το πληροφορήθηκα. Πράγματι, αυτές οι επιθέσεις, νομίζω ότι λέμε το προφανές, ότι είναι απολύτως καταδικαστές, δείχνουν μια ένταση. Σωστό ήταν αυτό το οποίο είπατε, ότι δεν έχει σημασία σε ποιου κόμματος εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν, με την έννοια ότι θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε κόμμα. Νομίζω ότι... Υπάρχει πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή υπάρχει, κοιτάξτε, ένα νομίζω κλίμα ότι δεν, εκρηκτικό, το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δημιουργείται ένα κλίμα κινδυνολογίας και ένα κλίμα, αν θέλετε, αυξημένης ανησυχίας. Και στο παρελθόν είχαμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει όλοι να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Οι διοκτικές αρχές πρέπει και θα κάνουν τη δουλειά τους, αυτό το οποίο τους αναλογεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Και νομίζω και οι δηλώσεις της αρμόδιας υπουργού δείχνουν ότι υπάρχει μια αποφασιστικότητα από τη μεριά του αρμόδιου υπουργείου. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε εκεί.
Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του και από εκεί και πέρα να αναλυθούν και οι σχετικές ευθύνες. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, τέτοια γεγονότα νομίζω ότι αυτό εκφράζει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, είναι απολύτως καταδικαστέα. Τώρα, πριν από λίγες ημέρες, είχαμε κάνει μια ζωντανή σύνδεση με την πλατεία Κλαθμόνος έξω από το Υπουργείο σας, που ήταν οι καθαρίστριες εκεί. Σήμερα μαθαίνουμε ότι έχετε μια σύσκεψη στο Μαξίμου για το θέμα των καθαριστριών. Πράγματι. Θα προσληφθούν αυτές οι γυναίκες. Πράγματι, έχουμε μια σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό και με τις εκπροσώπους των σωματείων των εργαζομένων των καθαριστριών. Εγώ το έχω πει κατ' επανάληψη, κύριε Σαραντάκο, κύριε Χασαπόπουλε, ότι οι γυναίκες αυτές εργάζονται σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα και δεν είναι υπερβολή αυτό το οποίο λέω. Έχει γίνει λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να πάρουμε μέτρα που θα βοηθήσουν τη βελτίωση των εργασιακών τους συνθήκων. Αυτό κάνουμε. Αυτά τα μέτρα θα ανακοινώσουμε σήμερα, θα τους ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και νομίζω δεν ότι αυτό, και αυτό έχει συμβολικά τη σημασία τους. Σιγά σιγά σταδιακά, επειδή μιλάμε και για πολύ μεγάλο αριθμό, θα οδηγηθούμε και στη διαδικασία της πρόσληψης. Αλλά μιας και με ρωτάτε αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πω ότι είναι και αυτή μια, αν θέλετε, ένδειξη του πώς θέλουμε να συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα. Πώς θέλουμε να αποκαταστήσουμε αδικίες οι οποίες είναι όλα τα προηγούμενα χρόνια σε κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι επλήγησαν. Και επιτρέψτε μου να το πω, όχι μόνο μέσα στην κρίση. Η συγκεκριμένη κατηγορία, οι σχολικές καθαρίστρες, λειτουργούσαν, εργάζονταν σε αυτές τις συνθήκες και πριν από την κρίση. Έτσι. Το πώς λοιπόν αντιμετωπίζουμε αυτές τις αδικίες σιγά-σιγά, σταδιακά, με τα μέτρα τα οποία ψηφίσαμε στη Βουλή, με μέτρα όπως αυτά για τις σχολικές καθαρίστρες. Η λύση που θα δώσετε για αυτές θα είναι οριστική. Η λύση την οποία δίνουμε τώρα είναι μια σειρά από αυξήσεις, μια σειρά από επίλυση ζητημάτων οι οποίες οι ίδιες έθεσαν και σιγά σιγά σταδιακά εμείς δεν υποσχόμαστε θαύματα. Βάσει των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχουμε θα προχωρήσουμε σιγά σιγά και στην πρόσληψή τους. Χθες όμως, κύριε Χαρίτση, ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος χτύπησε ένα καμπανάκι για την κυβέρνηση, ότι ουσιαστικά αν συνεχιστούν μέτρα, έτσι όπως τα περιγράψατε εσείς, ο κ. Στουρνάρας εννοεί οικονομικά μέτρα, παροχές, με την καλή έννοια, εγώ δεν λέω κάτι κακό, θα υπάρχει ο κίνδυνος εκτοχιασμού. Και ήταν ένα καμπανάκι κινδύνου για εσάς, για την κυβέρνηση. Νομίζω ότι το απάντησε πολύ εύστοχα και πολύ σκοπτικά ο Υπουργός Οικονομικών. Όταν του είπε ότι μάλλον διάβαζε άλλους προϋπολογισμούς όταν ήταν αυτός Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Στουρνάρας εννοώ. Κοιτάξτε να δείτε. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα με το οποίο κανένας δεν πρέπει να παίζει. Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθεί στο βαθμό του εφικτού, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή δεδομένων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα με την υπεραπόδοση της οικονομίας, να πάρει μέτρα που ευνοούν τους πολίτες, που ευνοούν την κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό κάνει πάντα εντός των δυνατοτήτων. Όλα τα μέτρα είναι κοστολογημένα, όλα τα μέτρα είναι μέτρα τα οποία είναι μόνιμα, δεν είναι μέτρα τα οποία λαμβάνονται μια φορά, άρα δεν έχουν αυτήν την λογική της παροχής του επιδόματος. Είναι λοιπόν μέτρα τα οποία εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό, συνυπολογίζονται βεβαίως τα αποτελέσματα του κρατικού προϋπολογισμού και σταδιακά όσο ανοίγει αυτή η δυνατότητα στον προϋπολογισμό να ληφθούν και περισσότερα τέτοια μέτρα ενίσχυσης της κοινωνίας, αυτό θα γίνεται πράξη. Αυτή είναι η διαφορά. Και με την περίοδο που ο κύριος Στουρνάρας ήταν Υπουργός Οικονομικών, που αντί να έχουμε τέτοια μέτρα ελάφρυνσης, είχαμε μέτρα δημοσιονομικού περιορισμού, τα οποία πλήρωσε τελικά η κοινωνία. Υπουργέ, ήταν χαρά μας που είστε μαζί μας και ξέρετε ότι θέλουμε και περισσότερο. Θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά η πίεση των εκλογών δεν μας αφήνει. Έχουμε... Κάτι ξέρω από πίεση των εκλογών. Έχουμε και ραντεβού. Όπως καταλαβαίνετε. Αναλογούμε το ραντεβού μας, όπως το είχαμε υποσχεθεί για τη Δευτέρα μέσα τις εκλογές. Θα το προσπαθήσουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Και για το κλείσιμο της εκπομπής σας έχουμε μια τελευταία έκπληξη. Είναι εδώ μαζί μας ο πρόεδρος.